θέλω και εγώ να σηκωθείτε, έτσι. Σαν ένδειξη σεβασμού, το έχουμε πει στου Αυγίτε. Συγγνώμη, δηλαδή, εμεί έχουμε έρθει να καλέσουμε μία δήλωση. Δεν έχει πέσει κάποια. Δηλαδή. Όποιο δεν θέλει να τηρήσει αυτό, μπορεί να περάσει απ' έξω. Εγγέρθω του! Όλοι όρθιοι! Όρθιοι! Από τις 400.000 ψήφους που πήρε η Χρυσή Αυγή σε όλη την επικράτεια, αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε δύο πόλεις, τα Καλάβρητα και το Δίστομο, που οι Ναζί κατέστρεψαν εντελώς και εκτέλεσαν εκατοντάδες Έλληνες, το κόμμα του κυρίου Μιχαλολιάκου συγκέντρωσε κοντά στις 1.000 ψήφους. Στα Καλάβρητα η Χρυσή Αυγή έλαβε 635 ψήφους και ποσοστό 6,44%, ενώ στο Δίστομο 335 ψήφους και ποσοστό 5,96%. Είναι απάντηση. Σεβαστείτε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και των Ελλήνων πολιτών του Διστόμου και των Καλαβρίτων που επέλεξαν να ψηφίσουν το κόμμα. Εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντεβρενούμε. Αντεβρενούμε. Θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Γιατί δεν πήγαμε τώρα. Όχι. Γιατί αυτό που χρησιμοποιούν οι άλλοι σαν προπαγάνδα είναι ότι εδώ ήταν μόνο τάγματα ασφαλείας που ήταν συνεργάτες με τους Γερμανούς και γι' αυτό έγινε σφαγή. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Ούτε ότι τα τάγματα ασφαλείας ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Τα τάγματα ασφαλείας ιδρύθηκαν όταν η Γερμανία είχε χάσει ήδη τον πόλεμο. Αφήστε το. Όταν ο Βελουχιώτης έσφαζε τους Έλληνες πατριώτες. Αφήστε το. Και κρατήσανε τα πράγματα το Δεκέμβρη. Αυτή είναι αλήθεια και ήταν εθνικοί αγωνιστές. Εάν θέλετε, σας χαιρετάω και έτσι. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί κάποιοι λέει ανατρίχιασαν. Στα παλιά μας τα παπούτσα. Thank you.